Πάμε να συνδεθούμε και είναι μαζί μας ο πρώην Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κύριος Ευάγγελος Αποστολάκης, ο Ναύαρχος Αποστολάκης. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλημέρα κύριε Ρουγκάκο, καλημέρα κύριε Στάθη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλημέρα στους ακροατές σας. Εμείς σας ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ. Για πάμε να πάρουμε ένα πρώτο σχόλιο από εσάς. Είστε ένας έμπειρος στρατιωτικός, ήσασταν αρχηγός ΓΕΘΑ, πρώην Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Ένα σύντομο σχόλιο για αυτό το οποίο συμβαίνει και όχι πολύ μακριά από την περιοχή μας, κύριε Αποστολάκη. Δυστυχώς συμβαίνει, το βλέπουμε όλοι. Ήταν κάτι που δεν το περιμέναμε, αλλά δυστυχώς έγινε. Η επέμβαση της Ρωσίας στην Ουκρανία, για τους λόγους που έχετε αναλύσει και στο κανάλι σας και όλοι μας έχουμε δει. Κύριε Υπουργέ, Ναύαρχε, χίλια συγγνώμη που σας διακόπτουμε. Αυτή είναι η εικόνα τώρα, πριν από λίγη ώρα από το Κίεβο, όπου εδώ υπάρχει βομβαρδισμός κτηρίου, κατοικημένου κτηρίου προφανώς φαντάζομαι. Εκεί ζουν άμαχοι. Είναι οι εικόνες που βλέπουμε τώρα, είναι οι εικόνες φρίκης του πολέμου, αυτά τα οποία, όπως λέγαμε προηγουμένως, δεν θέλουμε να βλέπουμε. Αυτή είναι η εικόνα που κατέγραψαν πριν από λίγο, καταγράφηκε πριν από λίγο και έχει αναρτηθεί. Μα από το Κίεβο, εδώ, εσύ. Από το Κίεβο. Σε κατοικημένη περιοχή, σε πολυκατοικίες που ζούσαν μέσα άνθρωποι, κύριε Υπουργέ. Δυστυχώς, από ό,τι φαίνεται, ο εστιασμός του να καταλάβουν τις μεγάλες πόλεις και ιδιαίτερα το Κίεβο έχει γίνει ο στόχος. Από ό,τι φαίνεται έχει οργανωθεί κατά κάποιο τρόπο η αντίσταση μέσα στις πόλεις, η οποία είναι και πολύ, πολύ δύσκολο να την καταλάβει μια πόλη κατοικημένη. Και φαίνεται ότι τα πράγματα έχουν αρχίσει να γίνονται πιο δύσκολα και τα σχέδια που είχαν οι Ρώσοι αρχικά, που φάνηκε ότι πολύ γρήγορα υλοποιούνται, βλέπω ότι έχουν κατά κάποιο τρόπο σταματήσει. Θεωρείτε δηλαδή ότι έχει να βαγίσει το σχέδιο αστραπή που είχε ο Πούτιν να καταλάβει άμεσα ουσιαστικά να φτάσει μέχρι το Κίεβο και από εδώ και πέρα μπορεί να έχει και φθορά ο Πούτιν στρατιωτικά εννοώ. Εάν όλα αυτά που βλέπουμε είναι έτσι, αν συνθέσουν μια εικόνα η οποία είναι πραγματική, ναι, υπάρχει μια καθυστέρηση, υπάρχει κάποια εκτροπή από το σχεδιασμό, η οποία δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί. Εάν οργανωθεί αντίσταση από τους Ουκρανούς στις πόλεις, ενδεχομένως να υπάρχουν σοβαρές δυσκολίες. Και από ό,τι βλέπετε, έχουν αρχίσει να αρνούνται οι Ουκρανοί και την οποιαδήποτε διαπραγμάτευση, που φαίνεται ότι τα πράγματα κάπως αλλάζουν. Επιχειρησιακά όμως εσείς πώς το βλέπετε, ότι ο Πούτιν είχε σκοπό να κάνει αυτό που λέμε έναν κεραυνοβόλο πόλεμο, έναν πόλεμο αστραπή, ενώ από το πώς αναπτύχθηκαν, πώς προελάβουν οι ρωσικές δυνάμεις, ναι, ή μια μακράς διάρκειας πόλεμο που ενδεχομένως να επηρεάσει, όπως λέει ο Παναγιώτης και τον ίδιο. Τι από τα δύο ήθελε, όπως βλέπουν να αναπτύσσονται οι ίδιες οι δυνάμεις, ποιος είναι ο σκοπός, η σκοπιμότητά του? Δεν νομίζω ότι ήθελε πόλεμο μακράς διαρκείας. Φαίνεται ότι ήθελε να επέμβει έτσι, ούτως ώστε να αλλάξει την κατάσταση στην Ουκρανία, με στόχο καταρχήν να ανατρέψει την κυβέρνηση και να μπει μια κυβέρνηση της δικιάς του αποδοχής, και παράλληλα να παρέξει προστασία ή να εξασφαλίσει τις περιοχές τις αυτονομημένες, τις οποίες και αναγνώρισε. Κύριε Υπουργέ, Ναι, ολοκληρώστε. Θεωρώ ότι το πλάνο ήταν όλα αυτά να γίνουν πάρα πολύ γρήγορα και σε πολύ λίγο διάστημα να έχουν τελειώσει. Τώρα δεν ξέρω αν ολοκληρώνεται το πλάνο με βάση το σχεδιασμό που είχε γίνει. Αν σας ρωτούσαμε να μας πείτε με την Τουρκία τι γίνεται. Γιατί εδώ βλέπουμε ένα νεοτσαρισμό του Πούτιν, αλλά βλέπουμε και στην Τουρκία τον Ερντογάν, ο οποίος ζητά αποστρατιωτικοποίηση, αμφισβητεί πράγματα. Τι θα μας λέγατε, κύριε Υπουργέ? Συγγνώμη που συμπληρώνω. Και είναι το θέμα ότι χρησιμοποιεί φρασιολογία που χρησιμοποιεί και ο Ερντογάν. Λέει, έχω απέναντί μου όπλα. Έτσι. Αυτό έλεγε και ο Πούτιν. Και μνημονεύουν όπλα απέναντί μου. Τη ρωσική, ο ένας, την δηλαδή, ορθομανική και όλες αυτοκρατορίες. Πώς μπορεί να ερμηνευθεί? Πάμε. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι όταν κάποιος όπως η Ρωσία υλοποιεί αναθεωρητικές σκέψεις και σκαλίζει την ιστορία προσπαθώντας να ανατρέψει
το στάτους το υφιστάμενο, ανοίγουν οι ορέξεις σε όλους οι οποίοι έχουν αντίστοιχα πράγματα στο μυαλό τους. Ο Ερντογκάν είναι ένας από αυτούς. Θεωρώ λοιπόν ότι ο Ερντογκάν έχει επιλογές αυτή τη στιγμή. Ή να συμπαραταχθεί με τη Δύση και να κινηθεί στις όποιες, στα όποια μέτρα παρθούν εναντίον της Ρωσίας, ή να συνεχίσει να το παίζει ενδιάμεσος και πατώντας σε δύο βάρκες με κίνδυνο να βρεθεί στην άλλη μεριά. Υπουργέ μου, πάντως πρέπει να πούμε, και εσείς δηλαδή μας το λέτε και πολλές φορές, ότι η Ελλάδα δεν είναι Ουκρανία, εννοώ και σε θέμα ενόπλων δυνάμεων και στο πολιτικό θέμα. Δεν εννοώ ότι ο Ερντογκάν μπορεί να κινηθεί αντίστοιχα. Η υπόθεση της Ελλάδας οπωσδήποτε είναι τελείως διαφορετική. Η Ελλάδα ανήκει στο ΝΑΤΟ, ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι μια χώρα η οποία είναι σε διαφορετική κατάσταση. Αλλά ο τρόπος που αντιμετωπίζει την Ελλάδα ο Ερντογκάν, ο οποίος εάν κινηθεί σωστά σε αυτή την ιστορία, θα βγει κερδισμένος. Θα ενισχυθεί η θέση της Τουρκίας, η οποία φαίνεται να είναι αρκετά χρήσιμη σε αυτή την υπόθεση. Το θέμα είναι αν εμπνέεται όμως, κύριε Αποστολάκη, για να κάνει ένα θερμό επεισόδιο σε κάποιο σημείο του Αιγαίου, ή αν θα φοβόταν τις οικονομικές συνέπειες μιας τέτοιας εξέλιξης, δεδομένου ότι έχει ένα τεράστιο οικονομικό θέμα η Τουρκία τη δεδομένη στιγμή. Και τις στρατιωτικές. Το θερμό επεισόδιο, επιτρέψτε μου να σας πω, είναι κάτι το οποίο δεν είναι εύκολο να γίνει. Γιατί κάποιος αποφάσισε να το κάνει. Πρέπει να υπολογιστούν ένα σωρό παράγοντες που ισχύουν και να ζυγιαστεί πολύ καλά. Σωστό. Το όφελος με τη ζημιά. Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, από τη μια λέτε και σωστά ότι η Τουρκία δεν είναι Ρωσία, ότι η Ρωσία είναι πραγματικά μια πολύ μεγάλη δύναμη στη διεθνή κακέρα, πολύ μεγαλύτερη από την Τουρκία. Απ' την άλλη, δεν μπορούμε να εξηγήσουμε πώς είναι δυνατόν στην πρώτη επέμβαση που κάνει η Ρωσία όλη η Δύση να πέφτει με κυρώσεις επάνω της, ενώ αντίστοιχα η Τουρκία να έχει κάνει σωρία επεμβάσεων, Κύπρος, Ιρακινό Κουρδιστάν, Συρία, και η διεθνής κοινή γνώμη να παραμένει αδιάφορη. Αυτό δηλαδή δεν εξηγείται. Εκτός αν έχετε εσείς μια εξήγηση να μας πείτε, να μας διευκολύνετε. Όχι, δεν έχω καμία εξήγηση. Έχω και εγώ την ίδια απορία. Βέβαια, υπάρχουν εξηγήσεις για όλα αυτά, αλλά δυστυχώς αυτή είναι η πολύ μεγάλη διαφορά η οποία μας στεναχωρεί. Τελικά. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε θερμά πολύ, που ήσασταν μαζί μας για τα τόσο σημαντικά τα οποία μας είπατε.